Λοιπόν, Ντίνο, συγχαρητήρια για την πολύ σημαντική και ευρία νίκη απέναντι στους πρωτοπόρους της κατηγορίας. Νομίζω ότι ουδείς περίμενε, έτσι. Μια νίκη με αυτή την έκθεση του σκορ, αυτό το 5-0. Ουδείς περίμενε, το λες εσύ, εγώ το περίμενα. Ναι. Η ομάδα αυτή έχει δείξει το χαρακτήρα της. Τα παιδιά από την αρχή το πιστεύουν. Και αν έχουμε χάσει κάποιους βαθμούς, είναι επειδή θέλουμε και προσπαθούμε να κάνουμε κάτι το καλύτερο, να προσπαθούμε να παίξουμε ποδόσφαιρο και να είναι μια παρέα και προσπαθούμε για όλα. Χωρίς να υπάρχει κάποιος χρηματοδότης σημαντικός, μια παρέα και εγώ προσπαθώ να συνεισφέρω όσο μπορώ, να το χαιρόμαστε κάθε Κυριακή που παίζουμε, χωρίς να βάζουμε στόχους μεγάλους. Κάθε Κυριακή κοιτάμε να κερδίζουμε και να παίζουμε πάνω απ' όλα σημαντικό ποδόσφαιρο και να μην μαλώνουμε συμπαίκτες και αντίπαλοι. Άρα λοιπόν αυτό το παρίστικο κλίμα είναι το μυστικό της επιτυχίας. Γιατί η αλήθεια είναι ότι ο Ασπρόβαλτος είναι μια ομάδα που σαφώς έχει αρκετά χαμηλότερο μπάτζετ σε σχέση με τις ομάδες που είναι στις πρώτες θέσεις βαθμολογίας. Παρά τα αυτά όμως σήμερα έδειξε ότι δεν έχει, όχι απλά δεν έχει ζηλέψει τίποτα, αλλά σε αυτή τη φάση είναι και στην καλύτερη κατάσταση. Το μπάτζετ για μένα δεν παίζει τόσο μεγάλο ρόλο όσο η ποιότητα των παιχτών. Η ποιότητα των παιχτών που υπάρχει αυτή τη στιγμή και υπάρχουν πάρα πολλοί νεαροί ποδοσφαιριστές που μπορούν να παίξουν και πιστεύω και σε κατηγορία παραπάνω. Και έμπειροι αλλά και νεαροί που δουλεύουν. Για μένα το μπάτζετ δεν παίζει, ξαναλέω πάλι, τόσο μεγάλη σημασία. Είμαστε μια ομάδα που προσπαθεί να παίξει ποδόσφαιρο και αυτό κάνουμε. Και για μένα δεν είναι έκπληξη το σημερινό παιχνίδι. Τώρα, η ομάδα σου παραμένει κοντά στις δύο πρώτες θέσεις βαθμολογίας. Υπολείπεται ένας ολόκληρος γύρος για να τελειώσει το πρωτάθλημα. Η άνοδος είναι στόχος, αποτελεί αυτό σκοπό. Και φαντάζομαι ότι δεν θα πείτε όχι, έτσι, αν μπορέσετε να βρεθείτε μέχρι το τέλος κοντά στις πρώτες θέσεις. Όπως είπα και από την αρχή που μιλούσαμε, στόχος δεν είναι ούτε η άνοδος. Στόχος είναι, όπως είπα, κάθε Κυριακή να χαιρόμαστε το ποδόσφαιρο και να παίζουμε σωστό ποδόσφαιρο. Όσο μπορώ και εγώ και τα παιδιά. Γιατί ποιότητα υπάρχει και υπάρχει θέληση. Στόχος δεν είναι άνοδος, όχι. Αλλά όσοι είμαστε ψηλά, είναι ωραία. Κανένας δεν λέει όχι όσο είναι ψηλά. Ωραία. Σας ευχαριστώ πολύ.